Ο σεισμολόγος Άκης Τσελέτης, διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα της ραδιοφωνίας της ΕΡΤ, παραδέχτηκε ότι περιμένει μεγάλο σεισμό στην περιοχή του Κορινθιακού Κόλπου. Για το λόγο αυτό, είχε κάνει την μυστηριώδη ανάρτησή του, με την οποία ζητούσε από τους κατοίκους των γύρω περιοχών να τον ενημερώσουν για τυχόν σημάδια, όπως πηγάδια με μειωμένη στάθμη νερού, αλλαγή της στάθμης των υδάτων και περίεργες βοές. Η συνέντευξή του δόθηκε πριν τον νέο σεισμό κλίμακας 5 Ρίχτερ, που σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης στην ίδια περιοχή, την Εύβοια. Ο διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών έκρουσε τον κόδωνα του κινδύνου για την περιοχή των Αλκιονίδων. Μάλιστα, ανέφερε χαρακτηριστικά πως με τις Αλκιονίδες πραγματικά έχω χάσει τον ύπνο μου, γιατί η περιοχή έχει μαζέψει πάρα πολύ σεισμική ενέργεια. Κάποια στιγμή είναι γεγονός ότι θα κάνει κάποιο σεισμό εκεί κάτω, και επειδή τα χαρακτηριστικά της σεισμικής δράσης εκεί πέρα επηρεάζουν σίγουρα και την Αθήνα, έχουμε βάλει ένα πολύ πυκνό δίκτυο σεισμογράφων στην περιοχή. Έχουμε μάλιστα πάρει και με την υποστήριξη της Motor Oil Ελλάς και έχουμε βάλει και επιπλέον 25 σταθμούς. Όπως ανέφερε, το περιμένω μέσα σε 5 χρόνια ότι θα γίνει κάτι και θέλει πολύ προσοχή, ενώ έκανε λόγο και για σεισμό της τάξης των 6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Ο Άκης Τσελέτης ανέφερε πως θέλει πολύ προσοχή σε συγκεκριμένη περιοχή και κυρίως γιατί όταν ενεργοποιηθεί ο Ανατολικός Κορινθιακός επηρεάζει σίγουρα και την Αθήνα. Όσον αφορά τη Θήβα, ο κ. Τσελέτης εξέφρασε την εκτίμηση ότι μπορεί να δώσει πολύ μεγάλο σεισμό της τάξης του 5, όπου θα είναι καταστροφικός. Η Θήβα είναι μια πόλη στην οποία έχουν γίνει πάρα πολλές ανασκαφές, έχουν μπαζωθεί οι περιοχές, έχουν κτιστεί πολυκατοικίες πάνω σε μπάζα, επομένως και ένας μικρός σεισμός μπορεί να την επηρεάσει και να προκαλέσει σημαντικές ζημιές.